Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και σήμερα με την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Την εκπομπή αυτή που προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τις παρατηρήσεις σας, τις απαρίες σας, τις ερωτήσεις σας, τις διαφωνίες σας που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε μία ερώτηση του αγαπητού Γιώργου, ο οποίος αναφέρει: «Σε συνέχεια του θέματος και της απαντήσεως που δώσατε όσο αφορά την τελετή της ποδολουσίας, δηλαδή το πλήσιμο των ποδών που έκαμε ο Χριστός στους μαθητάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Κύριος μας δεν το παραδίδει σε όλους αυτό το θέλημα, αλλά στους μαθητάς του και μόνο. Η ερώτηση είναι μήπως ως εντολή πρέπει να τελείται σε κλειστό κύκλο, δηλαδή μεταξύ του Πρεσβυτερίου της Εκκλησίας». Αγαπητέ Γιώργο, η απάντηση είναι και πάλι όπως την προηγούμενη φορά. Το νύψιμο των ποδών, εάν είναι απαραίτητο, αν είναι αναγκαίο, δηλαδή αν κάποιος είναι ασθενής, αν κάποιος είναι κουρασμένος, αν κάποιος είναι ανήμπορος, βεβαίως θα το προσφέρουμε με όλη μας την καρδιά σαν ένδειξη υπηρεσίας και σαν ένδειξη υπακοής αλλά και χαράς για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά το σημαντικότερο σαν ένδειξη αγάπης προς τον πλησίον μας. Αγάπης Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και μπορώ να πω ότι στις εκκλησίες, σε όλες τις εκκλησίες και σχεδόν από όλους τους αδελφούς αυτό γίνεται. Σαν όμως τυπική λατρεία, σε ανθρώπους δηλαδή που έχουν πεντακάθαρα πόδια, έστω και ανάμεσα στο πρεσβυτέριο, χωρίς να εμποδίζουμε αυτούς που το πιστεύουν αλλιώς ή να λέμε ότι είναι αμαρτία ή παράβαση, μη γίνει το τέτοιο πράγμα, μέσα από το Λόγο του Θεού δεν το βλέπουμε ότι είναι εντολή από το Θεό. Αν ήταν εντολή από το Θεό, θα αναφερόταν και στις πράξεις των Αποστόλων ότι το έκαναν οι Απόστολοι τουλάχιστον μεταξύ τους, και στη συνέχεια ή ακόμη και στις επιστολές θα αναφερόταν ότι έπρεπε ή γινόταν στα πρεσβυτέρια των εκκλησιών. Δεν το βλέπουμε πουθενά αυτό. Άλλωστε, όπως είπαμε και την περασμένη μας εκπομπή, τούτο φαίνεται να μην έχει σχέση με την καθαρότητα των ποδών, αλλά με την πνευματική καθαρότητα των ψυχών, όπως αναφέρει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στους μαθητάς, ότι εσείς πάντες είστε καθαροί, εσείς πάντες είστε καθαροί εκτός από έναν, που ήταν ο Ιούδας και ο οποίος εκείνη την ημέρα που ο Κύριος, δηλαδή την Μεγάλη Πέμπτη τη λεγόμενη, που ο Κύριος ένυψε τα σπόδα των μαθητών, αυτός είχε στα τσέπη του τα 300 αργύρια και είχε πάρει σοβαρή απόφαση να παραδώσει τον Κύριό του. Η απάντησή μας λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, είναι και πάλι η ίδια, ότι δεν φαίνεται να είναι εντολή, άρα δεν φαίνεται να είναι απαραίτητο. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι είναι αμαρτία ή παράβαση εφόσον κάποιοι έτσι το καταλαβαίνουν, έτσι το βλέπουν, γιατί βεβαίως δεν πρέπει να αρνηθούμε ότι ο Κύριος μας αναφέρει σε αυτό το πράγμα ότι ούτω κι εσείς χρεωστείτε να κάνετε. Όμως επαναλαμβάνω και τονίζουμε ότι μέσα από τη Γραφή φαίνεται ότι αναφέρεται για την καθαρότητα όχι των ποδών, δηλαδή όχι να πλένουμε πόδια καθαρά, αλλά να πλένουμε πόδια ταλαιπωρημένα, βρώμικα και ανήμπορα, και το σημαντικότερο όμως είναι
ότι αναφέρεται στην καθαρότητα της ψυχής, την πνευματική καθαρότητα και την ψυχική καθαρότητα, παρά στην καθαρότητα του σώματος ή των ποδών. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με μία άλλη ερώτηση. Διαβάζω. Ονομάζομαι Μάρθα. Εκκλησιάζομαι στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα δύο τελευταία χρόνια. Ακούω πολύ συχνά τις ομιλίες σας μέσω ίντερνετ και ακούω πράγματα που δεν τα ακούω αλλού. Είναι πολύ όμορφο όσο ακούω και δείχνουν ότι έχετε μεγάλη αγάπη για το Θεό. Εμένα μου έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες και θα ήθελα να μου απαντήσετε στο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Στην Εκκλησία μας ο Παπάς άκουσα να λέει ότι ο ίνος και ο άρτος αλλάζουν μορφή. Αν κατάλαβα καλά, γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Αντίθετα, σε μια ιστοσελίδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, διάβασα ότι ο ίνος και ο άρτος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικός, δια της πίστεως. Σας παρακαλώ, είμαι πολύ μπερδεμένη με το θέμα αυτό και επειδή είναι πολύ μεγάλη σημασία, πρέπει να ξέρω αν πραγματικά το ψωμί και το κρασί αλλάζουν και γίνονται Χριστός. Γιατί μου φαίνεται ότι αν κάποια στιγμή γίνεται αυτή η αλλαγή, τότε και ο ίδιος ο Κύριος είναι παρόν στην Εκκλησία μας. Σας παρακαλώ πολύ να μου εξηγήσετε τι λέει η Αγία Γραφή και τι σημαίνει το γίνονται και γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικός δια της πίστεως. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να με ακούσετε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Μάρθα, για το email σας και με χαρά θα προσπαθήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε αυτό το θέμα της ερώτησής σας, το οποίο θεωρούμε και εμείς ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ίσως είναι το πιο σοβαρό μέσα στην λατρεία και στη λειτουργία της Εκκλησίας του Χριστού. Η εντολή που έχουμε από τον Κύριο για να λατρεύουμε μέσα στην Εκκλησία το Χριστό είναι να μένουμε προσκαρτερούντες, πρώτον στη διδαχή των Αποστόλων, που είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η αλήθεια, ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, η κλάση του άρτου, δηλαδή η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τρίτον, οι προσευχές και τελευταία, η κοινωνία μεταλλήλων. Μέσα και αυτή μόνο είναι η λειτουργία, έτσι όπως την περιγράφει, χωρίς να προσθέτουμε και να αφαιρούμε τίποτα, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού για την Εκκλησία του Θεού, για το νίκον του Θεού που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά της λειτουργίας. Είπαμε η δίδαχη των Αποστόλων, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου που και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία αλλά και στην αρχαία Εκκλησία στους μεταποστολικούς χρόνους, δηλαδή μέχρι το 150 μετά Χριστό, έτσι λειτουργούσε η Εκκλησία. Διάβαζαν στην αρχή μία περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη. Ύστερα διάβαζαν τα γεγραμμένα από τους Αποστόλους στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή από τα Ευαγγέλια ή τις πράξεις των Αποστόλων, και, ή από τις επιστολές. Και στη συνέχεια έκαναν κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού. Διαβάζω αυτά τα οποία λέγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εξ αρχής, δηλαδή περίπου στην αρχή της διακονίας του επί της γης. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όσοις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όσοις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει κι εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ κι εγώ ζώ δια τον πατέρα. Ούτω και όσοις με τρώγει, θέλει ζήσει κι εκείνος δια με, ούτως είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, ουχή καθώς οι πατέρας σας έφαγον το μάνα και απέθανον, όσοις τρώγει τούτον τον άρτον, θέλει ζήσει στον αιώνα. Φανερώνει λοιπόν, αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός κάτι καινούριο το οποίο ακούγεται στους Αποστόλους, στους μαθητάς, πολύ σκληρό και πολύ σκληρός λόγος, έτσι ώστε πολλοί εκ των μαθητών, λέγει η Γραφή, από τότε
Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού, γιατί τους εφάνει πολύ σκληρός ο λόγος. Ότι δηλαδή θα πρέπει για να έχουν ζωή αιώνιων και για να τους αναστήσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός την εσχάτη μέρα, θα πρέπει να τρώγουν το σώμα του Χριστού και να πίνουν το αίμα του Χριστού. Περισσότερη εξήγηση εκείνη τη στιγμή ο Κύριος μας δεν έδωσε, παρά μόνο είπε ότι μόνο όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου μένει εν εμή και εγώ εν αυτό, καθώς ο πατήρ μου μένει μέσα μου και εγώ μέσα στον πατέρα του, στον πατέρα μου. Άρα λοιπόν είναι ένα συγκλονιστικό και πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Μόνο αν παίρνει συνεχόμενα, αν λαμβάνεις μέρος συνεχόμενα στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, βεβαιώνει ο Χριστός ότι θα έχεις μετοχή στην τελευταία Ανάσταση και ζωή αιώνιων. Και ταυτόχρονα μέχρι τη στιγμή που θα λάβεις μέρος στην ζωή την αιώνιο, στην Ανάσταση την εσχάτη μέρα, μέχρι τη στιγμή που θα φύγεις από τον κόσμο αυτό, εφόσον και μόνο εφόσον τρώγεις και πίνεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, τούτο αποτελεί βεβαίωση ότι ο Χριστός μένει μέσα σου και εσύ μέσα στο Χριστό. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο αφενός μεν να λαμβάνουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Παύλος είπε ότι όποιος τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος τέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκρισιν σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολύ ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για να ισχύει η επαγγελία του Ιησού Χριστού, του Λόγου του Θεού, για αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού και μάλιστα συνεχόμενα κάθε Κυριακή, όπως λέει το Ευαγγέλιο, καθώς το προσδιορίζει ως Κυριακών δείπνων, είναι ο άνθρωπος να παίρνει αξίως προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Γι' αυτό πρέπει να διακρίνουμε τον εαυτό μας. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει το ποτηρίου. Διότι αν διακρίνουμε εαυτούς, δεν θέλουμε να κρίνεστε. Να διακρίνουμε, είμαστε έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή, μήπως υπάρχει αμαρτία μέσα μας η οποία δεν έχει συγχωρεθεί. Μήπως υπάρχει αμαρτία μέσα μας η οποία δεν έχει σκεπαστεί. Μήπως υπάρχει αμαρτία ή υπερηφάνεια μέσα μας που δεν έχει θεωρηθεί μη λογαριασμένη από το Θεό. Άρα λοιπόν πριν λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, για να είναι προς ευλογία και αξίως, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να μετανοούμε, να επιστρέφουμε στο Θεό, να εξομολογούμε τις αμαρτίες μας στον Ιησού Χριστόν και μόνο, ποτέ σε ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συγχωρήσουν αμαρτίες, ώστε ο Κύριος μας να μας πλύνει με το αίμα Του, να μας συγχωρήσει, να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει και να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέρος προς ευλογία στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αν όμως υπάρχει μόνη μία αμαρτία μέσα στη ζωή μας, παραδείγματος χάρη καπνίζουμε, φθήροντας το σώμα μας που είναι ο ναός του Θεού γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας, ή να πορνεύουμε ή να μοιχεύουμε, ή η καρδιά μας να είναι γεμάτη με πίκρα, μίσος, κακία, φθόνο και να μην είναι καθαρισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε να μην παίρνουμε μέρος στην κοινωνία, γιατί αντί για ευλογία θα γίνει κατάκριση. Αυτά λοιπόν είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και διευκρίνησε ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Όμως ταυτόχρονα ο Κύριος μας είπε, και διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, «Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε και είπε,
Λάβετε τούτο και διαμοιράστε εις αλλήλους, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω ποιή από του γεννήματος της αμπέλου εσου έλθει η Βασιλεία του Θεού. Και λαβών άρτων, ευχαριστή σας έκοψε και έδωκε εις αυτούς λέγον, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενο, τούτο κάμνεται εις την ανάμνησή μου. Στο κατά Μάρκον περιγράφει ο Λόγος του Θεού το ίδιο λέγοντας, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και παρακάτω βέβαια συνεχίζει, πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενον. Μιλάει λοιπόν λέγοντας ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αλλά και κατά τον ίδιο τρόπο αναφέρεται και ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω από την Επιστολή προς Κορινθίους το 11 κεφάλαιο και το 23 εδάφιο. Διότι εγώ, λέγει ο Απόστολος Παύλος, παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο παρέδωκα εις εσάς. Ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο, έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον αφού εδείπνησε, λέγον τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε ως άκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Με καθαρότητα λοιπόν και απόλυτο τρόπο και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του πολλά χρόνια αργότερα αναφέρει την εξής πρόταση με απόλυτο τρόπο. Λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Αυτό διάφορες ανθρώπινες σκέψεις το άλλαξαν. Άλλοι είπαν ότι τούτο είναι σύμβολο, ότι δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί μια φορά σκίστηκε το σώμα του Χριστού και μια φορά χύθηκε το αίμα του Χριστού, τώρα τρώγουμεν και πίνομεν το σύμβολο του σώματος και του αίματος του Χριστού εις ανάμνηση της θυσίας. Αυτό κατά την ταπεινή μας γνώμη, μέσα από το Λόγο του Θεού πάντοτε, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί ο Κύριος μας είπε και ο Απόστολος Παύλος επιβεβαίωσε, τούτο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τούτο κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Η άλλη άποψη είναι ότι εκείνη τη στιγμή μετουσιώνεται το ψωμί σε σώμα και το κρασί σε αίμα και έχει λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια. Και τούτο είναι απολύτως λανθασμένο, γιατί σε καμία περίπτωση ο Κύριος μας δεν μας το λέει αυτό και δεν μας λέει ότι τούτο θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Δεν λέει θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού, λέει είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά και η άλλη θέση ότι τούτο γίνεται δια της πίστεως σώμα και αίμα Χριστού φαίνεται ότι δεν είναι η απόλυτα ορθή. Η άποψη του Ευαγγελίου, και το διαβάζω, είναι ακριβώς όπως μας το είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και λαβών των άρτων, διαβάζω από το κατά Λουκάν πάλι, ευχαριστή σας έκοψε και έδωκε εις αυτούς. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε άρτων και ευχαριστή σας έκοψε. Δηλαδή πήρε τον άρτο, προσευχήθηκε και από τη στιγμή που προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός και από τη στιγμή που προσευχόμαστε στην Εκκλησία ο Θεός να ευλογήσει τον άρτον τούτον η σώμα και αίμα Χριστού, από εκείνη τη στιγμή ο άρτος είναι. Δεν γίνεται μετουσίωσης. Βεβαίως δια της πίστεως εμείς πιστεύουμε όχι ότι γίνεται αλλά ότι είναι. Γιατί τον ευλόγησε ο Θεός. Και όταν ευλογεί κάτι ο Θεός, είναι ευλογημένο. Δεν ήταν πριν το ευλογήσει, πριν προσευχηθεί ο Χριστός, ήταν άρτος. Όταν προσευχήθηκε, είναι σώμα και αίμα Χριστού. Επί το λόγο του Κυρίου, λοιπόν, είπε κάποτε ο Πέτρος,
θα ρίψω τα δίχτυα μου επί το λόγο σου, Κύριε. Όλη τη νύχτα δεν πιάσαμε κανένα ψάρι. Επί το λόγο σου θα ρίψω, και έριψε και γέμισε όλα τα καράβια ψάρια. Τα πάντα γίνονται, αγαπητοί φίλοι και φίλες, επί το λόγο του Κυρίου. Και αφού ο λόγος του Κυρίου είναι «ευχαριστή σας είπε, τούτο είναι», εμείς πιστεύουμε, πιστεύοντας το λόγο του Θεού, ξέρουμε ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και δεν θέλουμε ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε από το λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, για να συμμετέχει στην κοινωνία του σώματος του Χριστού, που επιμένω πρέπει να γίνεται κάθε Κυριακή, γιατί και ο Απόστολος Παύλος αλλά και ο Κυριός μας το αποκαλεί Κυριακών, μάλλον ο Απόστολος Παύλος το αποκαλεί Κυριακών δείπνων, και στις πράξεις των Αποστόλων φαίνεται την πρώτη μέρα της εβδομάδος ότι λάμβανε χώρα η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επιμένω λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού, πρέπει κάθε Κυριακή να λαμβάνουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού, έτοιμοι, δηλαδή έχουμε εξομολογηθεί τις αμαρτίες μας, έχουμε μετανοήσει, έχουμε ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει και να μας αγιάσει, και τότε λαμβάνουμε μέρος επί το Λόγο του Κυρίου, τρώγοντες το σώμα του Χριστού και πίνοντες το αίμα του Χριστού. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε ζωή αιώνιον, γιατί δεν λέγει ο Κύριος μας καταρχάς όποιος φάγει, αλλά όποιος τρώγει συνέχεια. Εάν φάγετε, ως τις, ακριβώς να το διαβάσω από μέσα, είναι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, που λέγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ως τις τρώγει τη σάρκα μου, συνεχόμενα. Όχι ως τις έφαγε ή φάει μια φορά. Βέβαια υπάρχει και μια άλλη άποψη, ότι κανείς μας δεν είναι άξιος, αυτό νομίζω ότι το λένε οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι δεν είμαστε άξιοι και δεν πρέπει κανείς να λαμβάνει μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, παρά μόνο οι 144.000, εν πάση περιπτώσει δεν θα αναφερθούμε σε αυτό. Αλλά βεβαίως κανείς δεν είναι άξιος, αλλά μας καθιστά αξίους το αίμα του Ιησού Χριστού. Όταν μετανοούμε, επιστρέφουμε σε Αυτόν και ο Κύριος μας μας καθαρίζει, γιατί είναι γραμμένο, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Άγιοι λοιπόν, πλημμένοι με το αίμα του Χριστού, μετανοημένοι, και εφόσον δεν υπάρχει στη ζωή μας μόνιμη αμαρτία, ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού να πέσει επάνω μας, να μας αγιάσει, ώστε να λάβουμε μέρος προς ευλογία στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, τρώγοντες αυτό το οποίο ευλόγησε ο Θεός τον άρτον, η σώμα Χριστού και τον ίνον, η σέμα του Ιησού Χριστού. Τρέγοντες και πίνοντες το σώμα του Χριστού, ώστε να έχουμε ζωή αιώνιο, να ισχύει για μας η παγγελία του Θεού ότι θα μας αναστήσει εν τη εσχάτη μέρα, και μέχρι εκείνη την ημέρα, τρώγοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κατοικεί μέσα μας ο Χριστός και εμείς μέσα στο Χριστό. Θέλω όμως να προσθέσω και κάτι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον σχετικά με το αίμα του Χριστού. Διαβάζω λοιπόν από το 22 κεφάλαιο και το 20 εδάφιο. Ο σάφτος και το ποτήριον αφού εδείπνησαν, λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Θέλω να τονίσω ότι μιλάει για εκχυνόμενον, η σάφεση αμαρτιών, μιλάει για διδόμενον και για κλώμενον, που σημαίνει ότι ναι μεν τότε πριν 2000 χρόνια έλαβε χώρα η θυσία του Χριστού πάνω στο Γολγοθά, πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, όμως από τότε συνεχίζει εκχυνόμενον, να εκχύνεται το αίμα του Ιησού Χριστού, κλώμενον και διδόμενον, να σχίζεται και να δίδεται
πράγματι δια της πίστεως, επί το λόγο του Κυρίου, πιστεύοντες το λόγο του Χριστού, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα λοιπόν δεν είναι μια στιγμιαία, αν και είναι η θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά η συνέπεια δεν είναι στιγμιαία, είναι συνεχόμενη. Από τότε σχίζεται για κάθε έναν που τον ζητάει άνθρωπο το αίμα, το σώμα του Χριστού, δίδεται το σώμα του Χριστού κάθε Κυριακή, κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδας στο Κυριακό δείπνο και εκχέεται, χύνεται το αίμα του Ιησού Χριστού για κάθε άνθρωπο που το πιστεύει. Ακόμη θα ήθελα να προσθέσω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και τούτο το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Διαθήκη είναι η οποιαδήποτε σύμβαση προσφοράς του διαθέτου προς κάποιο πρόσωπο με ή χωρίς προϋποθέσεις. Κάποιος αποφασίζει να κάνει μία διαθήκη ώστε όλα τα υπάρχοντά του να τα δώσει στα παιδιά του με αυτόν τον τρόπο. Πολλές φορές βάζει και προϋποθέσεις. Αυτή η διαθήκη φανερώνει τη στενή σχέση που έχει ο διαθέτης με το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται. Ο πατέρας στα παιδιά. Μία σχέση αγάπης. Η διαθήκη είναι ναι σύμβαση προσφοράς, αλλά και σχέση αγάπης. Ο Θεός έκαμε διαθήκη στον Αβραάμ. Έκαμε διαθήκη στον Νόε. Έκαμε διαθήκη στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αλλά έκαμε και διαθήκη σε όλο τον Ισραήλ μέσα από τις 10 εντολές, μέσα από τον Μωυσή. Η λεγόμενη Παλαιά Διαθήκη, η οποία περιέγραφε όλες τις ευλογίες που ο Θεός είχε μέσα στην καρδιά του για το λαό Ισραήλ, αλλά κάτω από προϋποθέσεις που ήταν η εκπλήρωση των εντολών του Κυρίου. Η εκπλήρωση όλων αυτών των προϋποθέσεων που ο Θεός έθεσε σαν εντολές, σαν νόμους, για εκπλήρωση της Διαθήκης που έκαμε προς τον αγαπημένο του τότε λαό Ισραήλ. Αργότερα όμως ήρθε η Καινή Διαθήκη. Καινή Διαθήκη που είναι ιδιαίτερη, γιατί είναι σφραγισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτός που έδωσε την Καινή Διαθήκη πέθανε. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και η Διαθήκη είναι καινούρια. Είναι μια καινούρια Διαθήκη η οποία εξασφαλίζει κληρονομιά, μάλιστα να το διαβάσω από μέσα που το λέει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Πέτρος, κληρονομιά άφθαρτο, αμίαντο, αμάραντο, πεφυλαγμένη εις τους ουρανούς για μας, οι οποίοι, συνεχίζει η Διαθήκη, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Υπάρχει λοιπόν μια καινούργια Διαθήκη, ενός διαθέτη που απέθανε, του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, σφραγισμένη με το Άγιο, αμόμητο αίμα του, και είναι η Διαθήκη που μόνη προϋπόθεση έχει την πίστη. Καθώς είμαστε σεσωσμένοι δια της πίστεως. Και μάλιστα μια Διαθήκη σημαντικότατη, καθώς λέγει ο Πατέρας ο Ουράνιος, ο Λόγος του Θεού, ότι όσοι δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν, πίστεψαν δηλαδή, γιατί να δεχθώ τον Ιησού Χριστό σημαίνει πιστεύω ότι ο Θεός απέστειλε τον Υιό του το μονογενή, το Λόγο του τον Άγιο. Ο ίδιος ο Θεός έγινε σάρξ και περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας και πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και έχισε το αίμα του για τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Και έτσι γινόμεθα κοινωνή της Διαθήκης, της καινούργιας, της Καινής Διαθήκης του Ιησού Χριστού, που όπως είπαμε είναι σφραγισμένη με το αίμα του. Γι' αυτό και ο
Κύριος μας είπε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη. Εν το αίματί μου, η καινούργια Διαθήκη που δίνω σε εσάς, μέσα από το αίμα μου, το Άγιο, το αναμάρτητο, δια του οποίου κάθε άνθρωπος που μετανοεί και επικαλείται το όνομα του Χριστού, σώζεται. Και η σωτηρία είναι συγκεκριμένη. Πρώτον, συγχωρούνται οι αμαρτίες του ανθρώπου. Δεύτερον, σκεπάζονται οι αμαρτίες του ανθρώπου. Και τρίτον, δεν ξαναλογαριάζονται από το Θεό. Ξεχνιόνται και δεν τις βρίσκει κανείς. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι απαραίτητο, αναγκαίο, με τρόπο σωστό, όχι με δισκοπότηρο, όχι με όστια, αλλά ακριβώς όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή περιγράφει με λεπτομέρεια τη διαδικασία της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, ο Λόγος του Θεού μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, και διαβάζω αναλυτικά. «Και όταν ήλθε η ώρα, εκάθισεν εις την τράπεζαν ο Ιησούς και 12 Απόστολοι μετ' αυτού, και είπε προς αυτούς, πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με σας πρωτού να πάθω, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού έως σου εκπληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού. Και πρώτον, λαβών το ποτήριον», λέω πρώτον για τη διαδικασία, «λαβών το ποτήριον», ένα ποτήρι, «ευχαρίστησε και είπε, λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους». Πήρε το ποτήρι λοιπόν και το μοίρασε και στους 12 Αποστόλους. Κάθε ένας το δικό του ποτήρι. Συνεχίζοντας, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πει εκ του γεννήματος της Αμπέλου έως σου έλθει η Βασιλεία του Θεού. Και έτσι λοιπόν οι μαθητές βρίσκονται στο τραπέζι μαζί με τον Χριστό, έχοντας καθένας ένα ποτήρι που έχει τη δική του μερίδα κρασιού, την οποία τους έδωσε ο Κύριος όταν τους είπε διαμοιράσατε εξ ενός ποτηρίου των ίνων. Και λαβών τον Άρτον, ο οποίος βρισκότανε μπροστά του, μπροστά στον Ιησού Χριστό, αφού ευχαρίστησε και ευλόγησε τον Άρτον στο να είναι σώμα και αίμα Χριστού, έκοψε και έδωκε σε αυτούς, στον κάθε έναν από αυτόν, από τους Αποστόλους. Και έτσι κάθε ένας Απόστολος εκείνη τη στιγμή είχε στα χέρια του ένα κομμάτι ψωμί που του έδωσε ο Χριστός αφού το ευλόγησε η σώμα Χριστού, και ένα ποτήρι που είχε μέσα κρασί, το οποίο ευλόγησε εις αίμα Χριστού. Και συνεχίζει. «Και λαβών άρτων ευχαριστή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς λέγον, τούτο είναι το σώμα μου, και ευχαριστή σας έκοψε», προσευχήθηκε, ευλόγησε, «και έδωκε λέγον, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον», όχι δοθέν, διδόμενον, για πάντα, μέχρι να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του. «Τούτο κάμνετε πάντοτε εις τη δική μου ανάμνηση». Αφού εδείπνησαν, το πήραν λοιπόν οι Απόστολοι, οι μαθητές, έφαγαν, και αφού έφαγαν, ο Σάφτος είπε, «Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών εκχυνόμενον. Τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου». Αφού λοιπόν έφαγα τον Άρτον, πήραν το ποτήρι και όλοι μαζί ήπιαν το κρασί, το οποίο ευλόγησε ο Θεός εις αίμα Χριστού. Την ίδια περιγραφή με λεπτομέρεια, και θέλω να τη διαβάσουμε, την αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος πάλι προς την επιστολή του προς Κορινθίους. Διαβάζω λοιπόν, «Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου», Ιώτα Α 11 κεφάλαιο 23 εδάφιο, «εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρετίδετο, έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου». Κατά τον ίδιο τρόπο όπως το περιγράφει και ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς. «Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησαν», αφού έφαγαν, λέγον,
Τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Τούτο κάμνετε, ωσάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Με απόλυτη λοιπόν λεπτομέρεια περιγράφει τη διαδικασία ο Λόγος του Θεού της λατρείας υποχρεωτικής βάσει του Λόγου του Θεού και συνεχόμενης κάθε Κυριακή που πρέπει να υφίσταται μέσα σε κάθε εκκλησία του Χριστού. Με απόλυτη λεπτομέρεια την περιγράφει και με απόλυτη λεπτομέρεια είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να την εκτελούμε. Ό,τι αλλάζουμε, είτε προσθέτουμε, είτε αφαιρούμε, είτε στη διαδικασία, είτε στην ουσία της λατρείας, θεωρούμε ότι είναι παράβαση του Λόγου του Θεού και ανομία και αμαρτία. Ο Θεός να μας βοηθήσει να πράττουμε στη ζωή μας τα πάντα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δια της πίστεως, με απόλυτη εμπιστοσύνη, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν και στο Λόγο Του, που είναι Άγιος, Θεόπνευστος και αψευδής. Αμήν. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε με τη σημερινή μας εκπομπή. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί την άλλη Τρίτη. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, αλλά και εδώ στη ζωή αυτή, πλούσια τη χάρη και το έλεος του Κυρίου μας, του Πατέρα μας του ουράνιου, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν.